Σελίδα 796, σελίδα 796 είναι από το 9ο κεφάλαιο του βιβλίου Δανιήλ, συνέχεια το μάθημά μας, θήτα 17. 9ο κεφάλαιο, 17 εδάφιο από το βιβλίο του Δανιήλ στη σελίδα 796 με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Τώρα λοιπόν εισάκουσον, Θεέ ημών, την προσευχή του δούλου σου και τας δεήσεις αυτού και επίλαμψον το πρόσωπό σου ενεκεν του Κυρίου επί το ηρημωμένον αγιαστήριόν σου. Κλείνον, Θεέ μου, το οτίον σου και άκουσον, άνοιξον τους οφθαλμούς σου και ιδέ τις ερημώσεις ημών και την πόλη επί την οποία εκλήθη το όνομά σου, διότι εμείς δεν προσφέρομεν τας οικεσίας ημών ενώπιον σου δια τας δικαιοσύνας ημών, αλλά δια τους πολλούς εκτιρμούς σου. Κύριε εισάκουσον, Κύριε συγχώρεσον, Κύριε ακροάστητη και κάμε μη χρονήσεις, ένε κέν σου Θεέ μου, διότι το όνομά σου εκλήθη επί την πόλην σου και επί το λαόν σου. Και ενώ εγώ ελάλουν έτη και προσευχόμην και εξομολογούμην την αμαρτία μου και την αμαρτία του λαού μου Ισραήλ και προσέφερον την οικεσία μου ενώπιον Κυρίου του Θεού μου περί του όρους του Αγίου του Θεού μου, και ενώ εγώ ελάλουν έτη εν την προσευχή, ο Ανήρ Γαβριήλ, τον οποίον είδον εν τη οράση καταρχάς πετών ταχαίως, με ήγγισε περί την ώραν της εσπερινής θυσίας. Και με συνέτησε και λάλησε με τεμού και είπε, Δανιήλ, τώρα εξήλθον διάν σε κάμω να λάβει σύνεση. Εν τη αρχή των οικεσιών σου εξήλθεν η προσταγή και εγώ ήλθω να δείξω τούτο είσαι, διότι είσαι σφόδρα αγαπητός. Δια τούτο ενόησον των λόγων και κατάλαβε την οπτασίαν. 70 εβδομάδες διορίστησαν επί το λαόν σου και επί την πόλη την Αγίαν σου για να συντελεστεί η παράβαση και να τελειώσω συνε αμαρτία και να γίνει εξηλαίωσης περί της ανομίας και να εισαχθεί δικαιοσύνη αιώνιος και να σφραγιστεί όρασης και προφητεία και να χρηστεί ο Άγιος των Αγίων. Γνώρισον λοιπόν και κατάλαβε ότι από τις εξελεύσεως της προσταγής του να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ έως του Χριστού του Ηγουμένου, θέλουν συνείστε εβδομάδες 7 και εβδομάδες 62. Θέλει οικοδομηθεί πάλι η πλατεία και το τείχος, μάλιστα εν καιρή στενοχωρίας. Και μετά τας 62 εβδομάδας θέλει οικοποιεί ο Χριστός πλην ουχή διε αυτών. Και ο λαός του Ηγουμένου, ως της θέλει ελθεί, θέλει αφανίσει την πόλη και το αγιαστήριον και το τέλος αυτής θέλει ελθεί μετά κατακλυσμού και ως το τέλος του πολέμου είναι διορισμένοι αφανισμοί. Και θέλει στερεώσει την διαθήκη εις πολλούς εν μία εβδομάδη. Και εν το ημίς της εβδομάδος θέλει πάυση η θυσία και η προσφορά. Και επί το πτερίγιον του ιερού θέλει είστε το βδέλυγμα της ερημώσεως. Και ως της τελείας του καιρού θέλει δοθεί διορία επί την ερήμωση. Αμήν. Τον πρώτο χρόνο λοιπόν του βασιλιά του Δαρίου, όταν ο Θεός γκρέμισε την αυτοκρατορία της Βαβυλώνος, την οικογένεια και τη συγγένεια του Ναβουγοδονόσορα, ο Θεός επισκέφθηκε τον Δανιήλ, αλλά όταν ο Δανιήλ του το εξεζήτησε. Και αγαπητά μου αδέλφια, να ξέρουμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος εξηζητεί το πρόσωπο του Κυρίου εξάπαντος θα το βρει. Δεν είναι δυνατόν να προσευχηθείς και ο Θεός να μην σου απαντήσει. Καλύτερα να το πω, δεν είναι δυνατόν να προσεύχεσαι και ο Θεός να μην ακούει την προσευχή σου. Ιδιαίτερα δε η προσευχή, όπως είπαμε την περασμένη Δευτέρα, του Δανιήλ ήταν μια προσευχή κατά πάντα ευάρεση στο Θεό, ώστε στο τέλος ο Θεός απέστειλε τον άγγελό του τον Γαβριήλ για να τον επισκεφθεί και τον απεκάλεσε και για πρώτη φορά το Δανιήλ άνδρας φόδρα αγαπητό. Στην προσευχή του ο Δανιήλ, καταρχάς όπως είπαμε την περασμένη Δευτέρα, εξομολογήθηκε, αλλά μετά έκαμε αίτηση, στηριζόμενος βέβαια όχι στην αμαρτία του και στις αμαρτίες του λαού, γιατί αδελφοί αγαπητοί, αμαρτίες παντού υπάρχουν. Δεν μπορείς να ξεφύγεις όταν ο Λόγος του Θεού λέει «Εις πολλά πτέωμεν άπαντες», δεν εννοεί όλους τους άλλους εκτός από σένα, εννοεί όλους τους άλλους μαζί και σένα. Εις πολλά πτεωμεν άπαντες. Και αυτό να το προσέχουμε, γιατί αν δεν θεωρήσουμε ότι όλοι μας είμεθα
πρώτης αμαρτίας, και αν μέχρι τώρα δεν έχουμε πέσει είναι γιατί ο Θεός μας έχει φυλάξει και έχει κάνει χάρη, τότε θα καταλάβουμε και θα εννοήσουμε ότι δεν ιστάμεθα, γιατί αν κάποιος νομίζει ότι στέκεται, η Γραφή λέει να προσέχει ότι να μην πέσει. Εάν όμως ξέρουμε ότι ο κίνδυνος είναι μπροστά μας, αλλά η χάρη του Χριστού είναι που μας κρατάει και προσευχόμεθα γι' αυτό, τότε ούτε θα θεωρούμε ότι είμαστε ψηλά, άρα δεν θα κινδυνεύουμε να πέσουμε, αλλά ούτε και θα βλέπουμε με μάτι πονηρό τον διπλανό μας λέγοντας πάλι έπεσε αυτός. Εις πολλάπτεο μεν άπαντες. Και έτσι, αν και ο Δανιήλ ήταν, και ο Θεός ομολόγησε περί του αγιασμού του Δανιήλ, ότι τρεις άνθρωποι στην ανθρωπότητα ολόκληρη, εάν έκανε κρίση ο Θεός, αυτούς θα τους ελεούσε για τη δικαιοσύνη τους, τον Νόε, τον Ιώβ και τον Δανιήλ. Παρ' όλα αυτά ο Δανιήλ όταν προσεύχεται λέει «Ινομήσαμεν, αμαρτήσαμεν, το πονηρό ενώπιόν σου πράξαμε», και δεν βγάζει τον εαυτό του έξω, αλλά τον βάζει πρώτο και καλύτερο, όπως ο Απόστολος Παύλος. Λέει «Ο πρώτος των αμαρτωλών είμαι εγώ, ο έσχατος των Αποστόλων», και όμως ο Θεός τον χρησιμοποίησε τόσο πολύ. Δηλαδή έχει καταλάβει ο Παύλος, και είναι ανάγκη να καταλάβουμε και εμείς, ότι ό,τι καλό γίνεται στη ζωή μας και κάνουμε εμείς, τούτο είναι χάρις Χριστού. Δεν είναι ικανότητά μας. Θα τολμούσα να πω ότι είναι η πρόθεσή μας. Και στην πρόθεσή μας ο Θεός έρχεται και κάνει χάρη και μας ευλογεί. Αλλά όμως αδερφοί αγαπητοί, ό,τι καλό έχουμε, ό,τι καλό μπορούμε και έχουμε κάνει, είναι η χάρις του Χριστού. Και έτσι ο Δανιήλ με αυτή την απόλυτη βεβαιότητα μέσα στην ψυχή του, παρόλο που είναι στην Παλαιά Διαθήκη, λέει «Χάριν Κύριε των νυκτηρμών σου και τη συγχωρητικότητά σου, έρχομαι και προσεύχομαι, γιατί εννόησα αυτό που είχες αποκαλύψει πριν από 70 χρόνια περίπου, πριν από 68 χρόνια περίπου, στο δούλο σου τον Ιερεμία, ότι η εξορία μας και η εχμαλωσία μας θα διαρκέσει 70 χρόνια». Και το πιστεύει, παρόλο που με τα μάτια του δεν βλέπει τίποτα ικανό που να φανερώνει ή να κάνει τον άνθρωπο να υποψιάζεται ότι ο λαός της Ισραήλ θα επιστρέψει στην Ιερουσαλήμ. Εχμάλωτοι είναι, μακριά είναι, σε αδυναμία είναι, δούλοι είναι, αλλά ο Θεός είχε πει στα 70 χρόνια θα επιστρέψουμε. Και ο Θεός αυτό που λέει θα το εκτελέσει. Και το εκτέλεσε, αδελφοί, σηκώνοντας τον κύρο, τον βασιλιά, τον διάδοχο του Δαρίου, ο οποίος διέταξε να δώσουν και τα απαραίτητα αγαθά, αλλά και την ελευθερία, αλλά και τη συνοδεία των στρατιωτών, για να επιστρέψει όποιος ήθελε από το λαό Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ και στη Σιών. Και έγινε αυτό. Βέβαια ο Δανιήλ ακόμη δεν το ξέρει και προσεύχεται. Η απάντηση είναι συγκλονιστική. Ο Θεός έστειλε τον Γαβριήλ. Του λέει πήγαινε, όχι απλώς να απαντήσεις στο αίτημά του Δανιήλ τι πρόκειται να κάνεις και τι θα κάνεις και κάμε το και τάχυνον να ελευθερώσεις τώρα την Ιερουσαλήμ, αλλά πήγαινε να του αποκαλύψεις όλο το σχέδιο του Θεού, όλο το σχέδιό μου σε σχέση με το λαό Ισραήλ. Και θυμάστε αδερφοί αγαπητοί, ότι ο Θεός απεκάλυψε παλαιότερα στο Δανιήλ μέσω του Ναβουχοδονόσορα την ιστορία της ανθρωπότητος, αρχίζοντας από Βαβυλωνίους, συνεχίζοντας με τους Μίδους και τους Πέρσες, με τον Μέγα Αλέξανδρο, με τους Ρωμαίους, και έφτασε μέχρι το τέλος με τον Αντίχριστο. Αργότερα έδειξε, όπως είχαμε πει, πάλι αποκάλυψε στο Δανιήλ τη γενεαλογία, αν μπορώ να το πω αυτό, την ιστορία του Αντίχριστου, όχι τώρα από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αλλά από το Μέγα Αλέξανδρο και τους επιγόνους του. Και τώρα ήρθε η σειρά να αποκαλύψει. Είναι εκπληκτικές οι αποκαλύψεις που ο Θεός κάνει στον Δανιήλ. Ήρθε ο καιρός να αποκαλύψει στον Δανιήλ την ιστορία του Ισραηλίτικου έθνους, των Εβραίων. Βλέπετε ότι όλα είναι σχεδιασμένα από το Θεό. Όλα. Όλοι οι χρόνοι και οι καιροί, οι άνθρωποι, γι' αυτό λέει πάσα αρχή και πάσα εξουσία από το Θεό είναι δοσμένη.
Όλα είναι από το Θεό. Οι αυτοκρατορίες, θα δούμε παρακάτω στη συνέχεια, θα δείτε που περιγράφει και για το Χίτλερ, περιγράφει για το σοσιαλισμό, για τη Σοβιετική Ένωση. Πάρα πολύ ωραία και φτάνει μέχρι το τέλος μας. Όλα είναι μέσα στο χέρι του Θεού. Είναι μεγάλο το χέρι του Θεού, αδελφοί. Δεν γίνεται τίποτα τυχαία στην ανθρωπότητα. Ο ίδιος ο Χριστός είπε πάντα ταύτα πρέπει να γίνω η πρώτον και ύστερα θα έρθει το τέλος. Όλα όσα έχει γράψει τη ιστορία τη γράφει ο Θεός. Τη σωτηρία αγωνίζεται ο Θεός να τη χαρίζει στον άνθρωπο που θα έλθει σε αυτόν μόνο αν την πιστέψει και τη ζητήσει. Εκεί είναι το πρόβλημα, η δυσκολία του Θεού. Η δυσκολία του Θεού δεν είναι να διατάξει ούτε το σκοτάδι να γίνει φως, ούτε να διατάξει τα ψάρια, ούτε τα πουλιά, ούτε το κύτος το μεγάλο να καταπιεί τον Ιωνά, ούτε να τον εξεμέσει τον Ιωνά. Ούτε, δεν έχει δυσκολία να διατάξει και να γίνει. Σε ένα έχει μεγάλη δυσκολία, στη σωτηρία του ανθρώπου. Γιατί ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος κατά την εικόνα του και την ομοίωσή του και έχει θέληση, έχει κρίση, παίρνει αποφάσεις, εκλέγει και απορρίπτει. Και μέχρι να μάθει τον άνθρωπο ο Θεός να εκλέγει κατά το θέλημα, όχι το δικό του το ανθρώπινο, αλλά μέχρι να μάθει ο Θεός τον άνθρωπο να εκλέγει κατά το θέλημα το δικό του το ουράνιο, εκεί είναι η δυσκολία. Εκεί είναι η δυσκολία. Να μας μάθει να ακούμε τη φωνή Του. Να μας μάθει να γνωρίζουμε το θέλημά Του. Να μελετούμε τη γραφή. Να μας ανοίξει την καρδιά να ακούμε το λόγο Του. Να μας ανοίξει τη διάνοια. Να εννοούμε το λόγο Του. Εκεί είναι η δυσκολία. Και η δυσκολία δεν είναι στο να μορφωθεί ο άνθρωπος για να καταλάβει. Και δεν απευθύνεται κι αλίμονο αν απευθυνόταν σε μία κατηγορία ανθρώπων ο Θεός. Στους μορφωμένους. Ή στους αμόρφωτους, στους πλούσιους ή στους φτωχούς. Ο Χριστός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν σε επίγνωση της αληθείας και να σωθούν και να λάβουν μέρος στη Βασιλεία των Ουρανών. Προς όλους τους ανθρώπους απευθύνεται ο Λόγος του Θεού. Ω πάντες, οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι, έλθετε σε μένα για να δώσω ανάπαυση στην ψυχή σας. Η δυσκολία λοιπόν του Θεού δεν είναι στο να δημιουργήσει και να γράψει την ιστορία. Λένε οι άνθρωποι, αυτός ο άνθρωπος γράφει ιστορία. Τίποτα δεν γράφει. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και μέσα από το βιβλίο του Δανιήλ είναι ένα από τα ωραιότερα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Όλα τα βιβλία, δηλαδή μη γέννητο να κρίνουμε τώρα και να συγκρίνουμε. Αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, ανθρωπίνως λαλό τώρα, το βιβλίο του Δανιήλ, γιατί περιγράφει όλη την ιστορία της ανθρωπότητας 600 χρόνια π.Χ. μέχρι αυτά που έχουν γίνει σήμερα και αυτά που πρόκειται να γίνουν μέχρι το τέλος του αιώνος. Σε απόλυτη λεπτομέρεια. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Γαβριήλ και του λέει ήλθα όχι να σου απαντήσω, και τι ωραία η απάντηση του Θεού, ήλθα να σε συνετίσω. Δεν ήλθα να σκουπίσω τα δάκρυά σου. Δεν είναι εκεί η ανάγκη. Δεν ήλθα να σου απαντήσω στο αίτημά σου. Δεν είναι εκεί η ανάγκη. Εσύ λίγα ζητάς, αλλά εγώ πολλά θα σου δώσω. Και ευαρεστήθηκε ο Θεός για την προσευχή του Δανιήλ και ήρθε τώρα να του αποκαλύψει όλο το σχέδιο του Θεού για το λαό Ισραήλ. Τουλάχιστον από το 600 που είναι τώρα, 536 έχει πλησιάσει, 540, είναι 2-3 χρόνια πριν την επιστροφή του λαού Ισραήλ, ο οποίος επέστρεψε το 536 με τη διαταγή του Κύρου. Ήρθε λοιπόν να του εξηγήσει ακριβώς. Και εξηγώντας στον Δανιήλ, το θαυμαστό είναι ότι μαθαίνουμε κι εμείς. Δόξα στον Θεό. Και χαιρόμαστε. Και χαιρόμαστε γιατί δεν λέμε μόνο ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος, αλλά το βλέπουμε κιόλας. Είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων. Είναι ο Κυρίαρχος, αδελφοί. Ό,τι θέλει κάνετε. Είναι αυτός που είπε γεννηθεί το φως και γένετο. Είναι αυτός που θα έρθει να παραλάβει την εκκλησία του. Και είναι αυτός που θα κάνει νέα γη και νέους ουρανούς. Και είναι αυτός στον οποίον εδόθη η κρίσης επί πάντων. Και είναι αυτός στον οποίον εδόθη το υπερπάν όνομα, μπροστά στο οποίο θα κλείνει παν γόνι επ ουρανίων και επ γήων και καταχθονίων δυνάμεων.
Αρχίζει λοιπόν ο αρχάγγελος ο Γαβριήλ ερμηνεύοντας. Στην αρχή των οικεσιών σου, από την αρχή των οικεσιών σου εξήλθε η προσταγή του Θεού προς εμένα και εγώ ήλθα για να σου αποκαλύψω εσένα τα πάντα. Γι' αυτό, διότι πρώτον είσαι σφόδρα αγαπητός, γι' αυτό ενόησον τον λόγον και κατάλαβε την οπτασία. 70 εβδομάδες διορίστησαν από αυτή τη στιγμή στο λαό σου και στην πόλη την Αγία σου. Συνδυασμός. Ο λαός Ισραήλ με την Ιερουσαλήμ. Αυτά πάνε μαζί. Μα θα μου πεις 2.000 χρόνια εξορία και 25.000 χρόνια, λέω υπερβολή, να ήταν εξορία, ο Θεός θα τους επέστρεφε. Γιατί αυτό ήταν το σχέδιό του. Πάει τέλειος. 70 εβδομάδες ετών προσδιορίστηκαν για το λαό σου, που σημαίνει 490 χρόνια. Από πότε? Από τη στιγμή που θα δοθεί η εντολή να χτιστεί και να νοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ. Από τη στιγμή, και ξέρετε, δόθηκε το 536 π.Χ. έδωσε εντολή ο Κύριος να επιστρέψουνε. Το 520 αρχίσαν να οικοδομούνε το ναό του Σολομώντος ο Έσδρας, ο Ζωροβάβελ και ο Ιησούς ο Ιερεύς ο Μέγας, αλλά το 445, πολλά χρόνια αργότερα από το 520, τον Νεεμία χρησιμοποίησε ο Θεός και ξεσήκωσε ο Θεός από αρχιεινοχώος που ήταν στον βασιλιά της Περσίας, τον Ξέρξη, το 445, ώστε βρήκε χάρη ενώπιον του Θεού και ενώπιον του βασιλέως και τον έστειλε να οικοδομήσει με πρόσταγμα, με διάταγμα, όπως λέει η Γραφή. Από τη στιγμή που θα, από τις εξελεύσεως της προτασταγής του να οικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ. Εδόθηκε διάταγμα από τον Ξέρξη να επιστρέψει στην Ιερουσαλήμ ο Νεεμίας και το 444 που εξεδόθηκε το διάταγμα άρχισε να οικοδομεί και τελείωσε το τείχος της Ιερουσαλήμ. Από εκεί και πέρα αρχίζουν να μετράνε τα 490 χρόνια. Όμως έχει μερικές ερμηνείες και εξηγήσεις ο Δανιήλ που είναι σοβαρό πράγμα να το δούμε πριν φτάσουμε εκεί. 70 εβδομάδες λοιπόν διορίστησαν επί το λαόν σου και επί την πόλη σου την Αγία, πρώτον για να συντελεστεί η παράβαση και να ολοκληρωθεί η παράβαση του λαού Ισραήλ. Ο λαός Ισραήλ σκότωσε, σταύρωσε, θανάτωσε τον Ιησού Χριστό και η παράβαση του θα τελειώσει μόλις αρχίζουν τα τελευταία 3,5 χρόνια, όπως θα δούμε παρακάτω, τα τελευταία 3,5 χρόνια της εβδομάδας της εφταετίας του Αντίχριστου. Τότε ο Θεός θα έχει πνεύμα χάριτος και οικεσιών, ο λαός Ισραήλ θα μετανοήσει και θα εξητήσει εκείνο τον οποίον εξεκέντησε, τον οποίον κάρφωσε, και θα τον εξητήσει σαν τον πρωτότοκο γιο που πέθανε. Και ο Θεός θα δεχθεί την προσφορά του, μόνο που τότε η σωτηρία δεν θα γίνει κατά χάριν, όπως είναι τώρα, όπως θα δούμε παρακάτω, αλλά θα γίνεται πάλι με το αίμα του Ιησού Χριστού, αλλά και με την υπακοή του Λόγου, όποιος δεν βάλει το χάραγμα στο δεξιχέρι ή στο μέτωπο και βασικά δεν προσκυνήσει την εικόνα του Αντίχριστου. Θα περάσουν λοιπόν 70 εβδομάδες μέχρι να συντελεστεί η παράβαση. Δεύτερον, να τελειώσουν οι αμαρτίες του λαού Ισραήλ. Τρίτον, να γίνει εξηλαίωση περί της ανομίας. Ο Θεός να εκχέει πνεύμα χάριτος και οικεσιών. Το επόμενο, να εισαχθεί δικαιοσύνη αιώνιος με τη Δευτέρα Παρουσία και να σφραγιστεί πάσα όρασης και προφητεία, ώστε βασιλεύς επί της γης να χρηστεί ο Άγιος των Αγίων ο Ιησούς Χριστός. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Αυτά θα μεσολαβήσουν στα 70 χρόνια που είναι διορισμένα, στις 70 εβδομάδες ετών, δηλαδή στα 490 χρόνια που είναι διορισμένα από το Θεό για το λαό Ισραήλ. Στο 25 εδάφιο συνεχίζει, γνώρισον λοιπόν και κατάλαβε ότι από τις εξελεύσεως της προσταγής του να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ έως του Χριστού του Ηγουμένου θέλουσι είστε εβδομάδες 7 και εβδομάδες 62.
69 εβδομάδες, 483 χρόνια. Και αδελφοί αγαπητοί, η ακρίβεια είναι τρομακτική. Το 444 εξεδόθη π.Χ. το διάταγμα, μείον 483 χρόνια, αλλά τα 483 χρόνια, αν τα μετατρέψουμε από τα σημερινά που είναι 365 μέρες και 25, σε χρόνια της γραφής 360, τότε τα 483 γίνονται μείον 7, 476. Αν αφαιρέσουμε τα 444, τα 476 είναι ακριβώς το 32 μετά Χριστό, που ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε και αναστήθηκε. Η ακρίβεια του Λόγου του Θεού, όταν λέει 70 χρόνια, δεν λέει περίπου 70, ακριβώς 70. Όταν λέει 7 χρόνια ο Αντίχριστος, δεν λέει περίπου 7, ακριβώς 7, παρόλο που λέει ότι αν δεν συνετέμνονται οι ημέρες, θα λιγοστέψει τις ημέρες της 7ετίας του Αντίχριστου, δεν θα ζούσε κανένας. Κατά χάριν λιγοστεύει τον καιρό της θλίψης της μεγάλης. Ακριβώς λοιπόν 483 χρόνια, λέει η Γραφή, θα εκοπεί, προηγούμενα να φτάσω λίγο, ξαναδιαβάζω, θέλουν συνείστε εβδομάδες 7 και εβδομάδες 62 και θέλει οικοδομηθεί πάλιν η πλατεία και το τείχος. Βλέπετε ότι ανοικοδομήθηκε το 444, αλλά συνεχίζει ότι προς τα 483 χρόνια πάλι θα ανοικοδομηθεί, που σημαίνει πάλι θα γκρεμιστεί ο ναός του Σολομώντος, όπως και γκρεμίστηκε, και ο ίδιος και στην Καινή Διαθήκη λέει ότι χρειάστηκαν 46 χρόνια για να οικοδομηθεί ο ναός, όταν ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός τους είπε ότι σαν σημείο χαλάσατε τον ναόν τούτο και εντός τριών ημερών εγώ θα τον ανοικοδομήσω, προς τους Φαρισαίους και γραμματείς και όλους τους ιερείς και αρχιερείς, αλλά όμως εννοούσε για το ναό του σώματός του. Αυτοί όμως απάντησαν σε 46 χρόνια χρειάστηκαν για να οικοδομηθεί ο ναός, και εσύ λες σε 3 μέρες μπορείς να τον οικοδομήσεις, και σκανδαλίστηκαν. Πάλι λοιπόν θα ανοικοδομηθεί η πλατεία και το τείχος, μάλιστα εν καιρό στενοχωρίας, όπως και έγινε, γιατί ήταν κάτω από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία όταν ανοικοδομήθηκε την τρίτη και τελευταία μέχρι σήμερα φορά, γιατί πρόκειται ξανά να ανοικοδομηθεί. Και μετά τα 62 εβδομάδες, τα 483 χρόνια, θέλει εκοπεί ο Χριστός πλην ουχίδια αυτών. Υπάρχουν δύο ηγούμενοι, όπως θα δούμε εδώ. Ο πρώτος είναι ο Χριστός ο ηγούμενος, και είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο οποίος απέθανε, εκόπη, όπως αποκαλύπτει ο άγγελος στον Δανιήλ, όμως τονίζει κάτι που είναι συγκλονιστικό, πλην ουχίδια αυτών. Δεν πέθανε για τον εαυτό του, δεν πέθανε από τον εαυτό του για τις αμαρτίες του, αλλά ο αναμάρτητος, γιατί μόνο ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, ο αναμάρτητος δεν έχει θάνατο, και εμείς μετέβημεν εκ του θανάτου εις τη ζωή, γιατί είμαστε αναμάρτητοι, όμως με τη χάρη του Χριστού και με το αίμα του αρνίου του εσφαγμένου. Δηλαδή στα μάτια του Θεού, και μάλιστα μ' αρέσει όταν εγώ προσεύχομαι και ζητάω συγγνώμη, σας το λέω εκεί όταν γονατίζω και φέρνω τις αμαρτίες μου ενώπιον του Θεού, λέω τώρα Κύριέ μου σε παρακαλώ πλύνε με το αίμα του Χριστού και κάνε με να με βλέπεις δίκαιο στα μάτια σου. Και ξέρω ότι δεν είμαι δίκαιος, αλλά ξέρω όμως ότι με το αίμα του Ιησού Χριστού δικαιώνομαι διαπίστεως, και πιστεύω ότι εκείνη τη στιγμή πραγματικά ο Θεός με βλέπει δίκαιο και μας βλέπει δίκαιους όταν μετανοούμε, επιστρέφουμε σε Αυτόν και ζητάμε το αίμα του Ιησού Χριστού να μας καθαρίσει. Δεν εκόπη λοιπόν ο Χριστός ο ηγούμενος για τον εαυτό του, αλλά για μας. Δεν απέθανε για τον εαυτό του ή για τις αμαρτίες του, απέθανε για μας και για τις δικές μας αμαρτίες, ώστε να τις πάρει επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, καθώς έγινε αυτός επικατάρατος και πήρε όλες τις αμαρτίες μας, και εμείς σήμερα όλες τις αμαρτίες μας τις αφήνουμε σε Αυτόν. Και υπάρχει και ένα ωραίο εδάφιο, αδελφοί, που κάθε φορά που το ακούω η καρδιά μου χτυπάει. Όπου περίσευσε η αμαρτία, υπέρ επερίσευσε η χάρη του Χριστού. Και όταν βλέπω έναν αμαρτωλό άνθρωπο, πολύ αμαρτωλό, ή το ξέρω ότι έχει κάνει πολλές αμαρτίες, χαίρομαι. Γιατί λέω, πολύ θα του συγχωρεθεί,
πολύ θα τον αγαπήσει τον Χριστό. Όποιος, όποιου του συγχωρείται λίγο, λίγο ευγνώμων είναι. Αλλά σε όποιον συγχωρείται πολύ, πολύ ευγνώμων είναι. Πολύ τον αγαπάει. Βέβαια, για να τα πούμε όλα, αδελφοί, σε όλους μας ο Θεός έχει συγχωρήσει πάρα πολλά. Ποιος από εμάς μπορεί να ισχυριστεί, είδες Κύριε πόσες λίγες αμαρτίες έχω κάνει. Ανόητος ήταν αυτός ο άνθρωπος, αφού κάθε δευτερόλεπτο πέφτουμε και λυπούμε το Πνεύμα το Άγιο. Και όσο πιο πολύ εννοήσουμε, και αυτή είναι η αλήθεια, ότι μας συγχωρέθηκαν πολλά, τόσο πιο πολύ θα τον αγαπήσουμε. Και ακόμη έχουν να μας συγχωρηθούν. Και ακόμη και ακόμη, μέχρι να έρθει να μας παραλάβει. Εκείνη τη στιγμή πια τελειώνουν όλα. Και είναι, όπως το έχουμε πει πολλές φορές, αδερφοί, όλη η ζωή μας είναι για μια στιγμή. Για μια στιγμή ζούμε, για τη στιγμή της αρπαγής της Εκκλησίας. Και ευτυχώς, όχι δυστυχώς, και ευτυχώς δεν ξέρουμε την ώρα και τη στιγμή. Γιατί αυτό μας κάνει να είμαστε καλοί χριστιανοί, να αγαπάμε πιο πολύ το Θεό, να φοβόμαστε πιο πολύ το Θεό, να είμαστε προσεκτικοί, να είμαστε άγρυπνοι, να είμαστε προσευχόμενοι. Για σκεφτείτε, αδερφοί, πώς θα ήταν η Εκκλησία ή η ζωή σου ή η ζωή μας, αν ξέραμε ότι στις 29, στις 31 Φεβρουαρίου του 2004 θα έρθει ο Κύριος. Να ξέραμε την ημερομηνία. Το λέω 31 για να μην πάει το μυαλό σας πουθενά. Για το Φλεβάρις 31 δεν έχει ποτέ. Αλλά για να μην το θεωρήσουμε, για σκεφτείτε να ξέραμε εκείνη την ημέρα. Η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Άντε να την πιάσεις, όταν θα ξέρεις ότι έχω καιρό για να μετανοήσω. Όμως ευχαριστούμε τον Θεό που δεν ξέρουμε, αλλά είναι να ξέρουμε ότι η μακροθυμία του Θεού θα εξαντλήσει τα όρια της, τα όρια της υπομονής και της προσμονής, για να σωθούν όσο δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι, αφενός μεν, αφετέρου θα εξαντλήσει τα όρια όχι μόνο της αγάπης του Θεού, αλλά και της δύναμης του Πνεύματος του Αγίου, για να σωθούν όσο δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι που θα ακούσουν και θα πιστέψουν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Μετά λοιπόν τα 62 εβδομάδες τελειοκοπεί ο Χριστός πλην ουχή δι' αυτόν. Και ο λαός του ηγουμένου, τώρα είναι ο άλλος ο ηγούμενος, αυτός είναι ο Αντίχριστος, ως της θέλει ελθεί, θέλει αφανίσει και πάλι την πόλη και το αγιαστήριον, και το τέλος αυτής θέλει ελθεί μετά κατακλυσμού. Θα ξαναγκρεμιστεί, θα ξανακτιστεί. Και βλέπετε εδώ, αγαπητά μου αδέλφια, αυτό το ωραίο γεγονός ότι ο Θεός δεν έδωσε εντολή στο Γαβριήλ, αντιθέτως μάλιστα του έκρυψε. Δεν έδωσε εντολή να του αποκαλύψει, αλλά αντιθέτως του απέκρυψε την οικονομία της χάριτος. Αμέσως μετά τον θάνατο του Χριστού, σχεδόν ούτε καν την Ανάσταση δεν του απεκάλυψε. Λέει θα εκοπεί πλην ουχή δε αυτών. Εν πάση περιπτώσει και την Ανάσταση του αποκάλυψε. Την περίοδο της οικονομίας της χάριτος, όπου ο Ιησούς Χριστός θα είναι ο Κύριος και θα σώζει κάθε έναν που θα επικαλείται το όνομά του, δεν το αποκάλυψε, γιατί είναι Εβραίος ο Δανιήλ και το αποκαλύπτει αυτά για τα οποία προσεύχεται. Και αυτός προσεύχεται για το λαό Ισραήλ και σε μας αποκαλύπτει την ιστορία του λαού Ισραήλ. Μετά αφού αποκοπεί, και εμείς ξέρουμε και όταν αρπαγεί η Εκκλησία, αμέσως, δηλαδή μία μεγάλη παρένθεση, η Πεντηκοστή και η αρπαγή. Αυτό δεν τα βλέπει. Ακόμη πιο πολύ, η Ανάσταση του Χριστού και η Ανάσταση της νύμφης του Χριστού. Αυτά δεν τα βλέπει. Αμέσως με το θάνατο του Χριστού βγαίνει στο προσκήνιο κατά αποκάλυψη από το Θεό μέσα από τον Αρχάγγελο τον Γαβριήλ προς τον Δανιήλ ότι θα έλθει ένας άλλος ηγούμενος ο οποίος θα αφανίσει την πόλη, θα αφανίσει το αγιαστήριον και το τέλος της πόλεως θα έλθει μετά κατακλυσμού και ως το τέλος του πολέμου είναι διορισμένοι αφανισμοί. Είναι η μεγάλη θλίψη. Και θα το διαβάσουμε παρακάτω που το εξηγεί σε άλλη αποκάλυψη ο Θεός τα περί μεγάλης θλίψεως που δεν ήλθε ούτε πρόκειται να έρθει. Και είναι, αδελφοί αγαπητοί, μια σπάνια αποκάλυψη. Ότι η θλίψη την οποία θα επιτρέψει
ο Θεός και θα κάνει ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης και ο διάβολος στην ανθρωπότητα τα τελευταία 3,5 χρόνια, δεν έγινε ούτε πρόκειται να γίνει. Ούτε έχει ξαναγίνει. Σκεφτείτε τι θα είναι. Εδώ που τα λέμε οι χριστιανοί έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Αλλά και στην Παλαιά Διαθήκη οι Άγιοι του Θεού έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ. Τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος? Ο Θεός να μας φυλάει να έχουμε φύγει εμείς. Ο Θεός να μας φυλάει να είμαστε εκεί πάνω με τον Ιησού Χριστό τον Κύριο. Αυτός λοιπόν ο ηγούμενος θα αφανίσει και πάλι την πόλη Ιερουσαλήμ, θα καταστρέψει το αγιαστήριό της και το τέλος αυτής θα έρθει με κατακλυσμού και έως το τέλος του πολέμου είναι διορισμένοι αφανισμοί και θέλει στερεώσει τη δική του διαθήκη εις πολλούς εν μία εβδομάδη. Προσέξτε τώρα εδώ πέρα γιατί υπάρχει μία διγνωμία. Ποιος θα στερεώσει τη διαθήκη σε μία εβδομάδα, ο Αντίχριστος ή ο Θεός? Εγώ θεωρώ και η ερμηνεία που δίνω εγώ, αλλά δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, ότι ο Θεός, για το Θεό μιλάει ότι θα στερεώσει τη διαθήκη του μια εβδομάδα. Είναι η τελευταία εβδομάδα της υπόσχεσης του Θεού στο λαό Ισραήλ. Θα στερεώσει ο Θεός τη διαθήκη του μέσα σε μια εβδομάδα. Σε πολλούς. Πολλοί άνθρωποι θα πιστέψουν. Απ' αρχής θα είναι ο λαός Ισραήλ. Αλλά και όχλος πολύς αμέτρητος από κάθε λαό και έθνος. Μέσα σε μια εβδομάδα λοιπόν ο Θεός θα στερεώσει τη διαθήκη του προς το λαό Ισραήλ και στο ίμιση της εβδομάδος θα πάυσει η θυσία και η προσφορά και επί το πτερίγιον του ιερού θέλει είστε το βδέλυγμα της ερημόσεως. Τα πρώτα 3,5 χρόνια οι Ισραηλίτες μοιάζει να φαίνεται ότι θα τον δεχθούν σαν τον Χριστό. Και ο ίδιος θα παρουσιάζει τον εαυτό του σαν Θεό. Και όταν θα εισέλθει στο λαό, στην Ιερουσαλήμ, τότε θα, στα μισά, στα 3,5 χρόνια, θα καθίσει στο ναό του Θεού σαν Θεός. Και ο Δανιήλ, μάλιστα ο Γαβριήλ, το αποκαλύπτει και το φανερώνει, μας το συστήνει σαν το βδέλυγμα της ερημόσεως. Θα είναι το βδέλυγμα που θα καθίσει άνθρωπος και μάλιστα εθνικός στον ναό του Σολομώντα, στο ναό του Θεού και μάλιστα ως Θεός. Βδέλυγμα για τους Ισραηλίτες. Και μάλιστα το λέει βδέλυγμα της ερημόσεως γιατί θα φανίσει την πόλη, θα την ερημώσει την πόλη και το αγιαστήριο θα ερημώσει. Θα έχει θυμό μέγα ο διάβολος την εποχή εκείνη γιατί ξέρει ότι είναι λίγος ο καιρός που του έχει μείνει. Και ως το τέλος της συντελείας του καιρού θέλει δοθεί διορία επί την ερήμωση. Και για τα τελευταία 3,5 χρόνια η κατάσταση στο λαό Ισραήλ θα είναι τρομακτική. Η ερήμωση σε Ιερουσαλήμ, κυνηγημένοι Ισραηλίτες. Όμως αδελφοί, ας δούμε πώς το φανερώνει τώρα ο Ιησούς Χριστός στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ακριβώς το ίδιο περιστατικό. Να πάμε στη σελίδα 872. Να διαβάσουμε από το ΚΑΠΑ ΔΕΛΤΑ, από το 24 κεφάλαιο και από το 14 εδάφιο. Σελίς 872, ΚΑΠΑ ΔΕΛΤΑ, 24 κεφάλαιο και 14 εδάφιο. Διαβάζω από το 14 που είναι το τέλος αλλά και η αποστολή της Αποστολικής Εκκλησίας της τελευταίας λίγο πριν την αρπαγή. Και θέλει κηρυχθεί, αυτό είναι η αποστολή της Εκκλησίας. Τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας σ' όλη την οικουμένη προς μαρτυρία εις πάντα τα έθνη. Και είναι μια ωραία περιγραφή ότι θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο τούτο της Βασιλείας σ' όλη την οικουμένη και ύστερα θα έρθει το τέλος της Εκκλησίας. Θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Και το Ευαγγέλιο αδελφοί κηρύτεται και χρησιμοποιεί κάθε τρόπο ο Θεός για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Και ανθρώπους και τεχνολογίες και θαύματα και εκκλησίες, το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί. Όμως ερχόμαστε στο 15 εδάφιο που είναι αυτό το οποίο περιέγραψε μετά την αρπαγή της Εκκλησίας ο Γαβριήλ στον Δανιήλ. Όταν λοιπόν είδητε το βδέλυγμα της ερημόσεως το λαληθέν δια του προφήτου Δανιήλ ιστάμενον εν το τόπο το Αγίο, όταν δείτε, θα το δείτε δηλαδή. Αλλά όπως το λέει στα 3,5 χρόνια, όπως διαβάσαμε, στα 3,5 και το ημίση της εβδομάδος, στα 3,5 χρόνια θα πάψει η θυσία και η προσφορά. Δηλαδή τα πρώτα 3,5 χρόνια ο λαός Ισραήλ θα θυσιάζει και θα προσφέρει στο Θεό.
και θα θεωρεί ευεργέτη του τον Αντίχριστο και θα τον, πολλοί θα τον θεωρούν και σαν Μεσσία. Στα 3,5 χρόνια θα ανέβει ο Αντίχριστος στο ναό του Θεού, θα καθίσει στον τόπο τον Άγιο και θα είναι πλέον φανερό σε όλο το λαό Ισραήλ ότι τούτος είναι όχι ο Μεσσίας αλλά το φτέρυγμα της ερημώσεως, το λαληθένδια του προφήτου Δανιήλ. Και τότε θα εννοήσουν την πλάνη τους και τότε ο Κύριος μας θα εκχέει πνεύμα χάριτος και ηκεσιών, και πολύ σημαντικό ρόλο στο κήρυγμα της εποχής εκείνης του Λόγου του Θεού θα παίξουν οι δύο προφήτες, οι οποίοι τα πρώτα 3,5 χρόνια κηρύττουν ότι αυτός είναι ο Αντίχριστος σε όλο το λαό Ισραήλ, που δεν τους πιστεύουν όμως, γιατί τους θεωρούν ευεργέτες τους, τους θεωρούν ψευδοπροφήτες. Αυτός είναι ο Αντίχριστος. Αυτός είναι που, και ο Αντίχριστος τα πρώτα 3,5 χρόνια όχι με νόμο αλλά με πρόκληση θα προσπαθεί να βάλει το χάραγμα και να προσκυνήσουν την εικόνα του όλοι οι άνθρωποι, και θα πλανηθούν και πολλοί από το λαό Ισραήλ ώστε να βάλουν το χάραγμα. Στα 3,5 όμως χρόνια, ενώ κανείς πια δεν θα μπορεί να αγγίξει τα πρώτα 3,5 χρόνια τους δύο προφήτες, στα 3,5 χρόνια θα επιτρέψει ο Θεός να συλληφθούν, θα τους θανατώσει ο Αντίχριστος, θα τους δείξει σε όλη την ανθρωπότητα, όπως λέει στην Αποκάλυψη, και θα τους δείχνει 3 μέρες. Να αυτοί που ετάραζαν το λαό και έλεγαν τόσα πράγματα εναντίον μου. Αλλά όμως την 3η μέρα θα τους δουν όλοι να αναστένονται. Θα τους αναστήσει. Εκεί πια θα είναι η αποκάλυψη της αληθείας. Θα είναι φοβερό να βλέπουν οι άνθρωποι και να γιορτάζουν και να δοξάζουν τον Αντίχριστο και να χαίρονται και να προσφέρουν δώρα, λέει η Γραφή, που κατάφερε και σκότωσε τους 2 αυτούς προφήτες, και ξαφνικά εκεί που χορεύουν και χαίρονται για το θάνατο των 2 προφητών θα τους δουν που ο Θεός τους ανασταίνει. Από εκεί και πέρα αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για τον Αντίχριστο, αποκαλύπτεται ότι αυτός είναι πια ο Αντίχριστος και ο Σατανάς. Και ο δούλος του, αν μπορώ να πω την έκφραση αυτή, ο ψευδοπροφήτης, ο προφήτης του, που έκαμε όλα τα θαυμάσια υπέρ αυτού και τον φανέρωνε και τον ύψωνε σαν μέγα και τρανό άνθρωπο σπουδαίο. Λέει η Γραφή λοιπόν παρακάτω, τότε όταν θα τα δείτε όλα αυτά, όταν θα δείτε δηλαδή τον Αντίχριστο, το φδέλυγμα της ερημώσεως, τον τόπο τον Άγιο, όταν θα δείτε τους 2 προφήτες να ανασταίνονται, τότε εν τη Ιουδαία ή εν τη Ιουδαία ας φεύγωση επί τα όρη. Ώστις ευρεθεί επί του δώματος ας μην καταβίδει αναλάβει τι εκ της οικίας αυτού. Και ώστις ευρεθεί εν το αγρό ας μην επιστρέψει ο πίσω ότι αναλάβει τα ημάτια αυτού. Ο σώσον εαυτόν σωθήτω, δηλαδή φύγεται, η μεγάλη φυγή είναι των Ισραηλιτών αυτών που θα πρέπει να πιστέψουν και να φύγουν. Αυτό έχει ξαναγίνει αδελφοί, μια τέτοια προφητεία. Μια τέτοια προφητεία έχει γίνει στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, αν θέλετε να το δούμε. Είναι στην σελίδα, στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στη σελίδα 928, που μιλάει ο Κύριος για την πρώτη καταστροφή της Ιερουσαλήμ, στο 20 εδάφιο, ΚΑΑ κεφάλαιο, 21 κεφάλαιο, σελίδα 928, 21 κεφάλαιο, 20 εδάφιο. Ακούστε τώρα τι προφητεύει ο Χριστός για την πρώτη καταστροφή της Ιερουσαλήμ, όπως παρακάτω προφητεύει πάλι ο Χριστός με το λόγο του για τη δεύτερη καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Την πρώτη λοιπόν, όταν δε είδετε την Ιερουσαλήμ περικυκλουμένη υπό των στρατοπέδων, τότε γνωρίσατε ότι επλησίασε η ερήμωση αυτής. Όταν δείτε την Ιερουσαλήμ να είναι περικυκλουμένη, και περικυκλώθηκε η Ιερουσαλήμ από τους Ρωμαίους, τότε οι όντες εν τη Ιουδαία φεύγωσιν εις τα όρη, και εν μέσω αυτής σας αναχωρώσιν έξω, και εν της αγρής σας μη εμβαίνωσι εις αυτήν, διότι η μέρε εκδικήσεως είναι αυτε, δια να πληρωθώσει πάντα τα γεγραμμένα. Ουέ δε εις τας εγκυμονούσας και τα στυλαζούσας εν εκείνες τες ημέρες, διότι θέλει είστε μεγάλη στενοχωρία, δεν είναι μεγάλη θλίψη εδώ, μεγάλη στενοχωρία επί της γης και οργή κατά του λαού τούτου, του Ισραήλ. Και συνεχίζει την ερμηνεία. Και θέλουσι πέσει εν στόματι μαχαίρας, και θέλουσι φέρθει εχμάλωτη εις πάντα τα έθνη,
σε όλο τον κόσμο, όπως και έγινε. Θα φερθείτε εχμάλωτοι εις πάντα τα έθνη και η Ιερουσαλήμ θέλει είστε πατουμένοι υπό των εθνών όλη την περίοδο της οικονομίας της χάριτος, εωσού εκπληρωθώσιν η κερί των εθνών, μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας, όπως και είναι. Αυτή είναι λοιπόν η προφητεία της πρώτης καταστροφής της Ιερουσαλήμ, που μόνο οι χριστιανοί την ήξεραν. Και όταν είδαν την, και λέει η ιστορία το εξής, ότι οι Ρωμαίοι περιεκύκλωσαν και πολιόρκησαν την Ιερουσαλήμ και ξαφνικά κάτι συνέβη και λύθη η πολιορκία. Και βρήκαν την ευκαιρία οι χριστιανοί και έφυγαν όλοι και κανένας από τους χριστιανούς που πίστεψε στο λόγο δεν ταλαιπωρήθηκε από την άλωση της Ιερουσαλήμ και την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Τώρα, ακόμη δε και κάτι που είναι πολύ σοβαρό είναι όταν ο Κύριος μιλάει για την Ιερουσαλήμ και λέει ότι στη γενιά αυτή, αν θέλετε να το διαβάσουμε και αυτό, είναι σελίδα 871, είναι το ΚΓ κεφάλαιο, το 23 κεφάλαιο και το 34 εδάφιο, που μιλάει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός για την πρώτη καταστροφή της Ιερουσαλήμ, για την καταστροφή δηλαδή του 70 μετά Χριστό. Λέει λοιπόν στο 34 εδάφιο, στο 21 κεφάλαιο: «Δια τούτο ιδού εγώ αποστέλω προς εσάς προφήτας και σοφούς και γραμματείς, και εξ αυτών θέλετε θανατώσει και σταυρώσει». Αυτή είναι η πρώτη αποστολική εκκλησία. «Και εξ αυτών θέλετε μαστιγώσει εν τες συναγωγές σας και διώξει από πόλεως εις πόλην, δια να έλθει εφ' ημάς παν αίμα δίκαιων εκχυνόμενων επί της γης από το αίματος Άβελ του δικαίου έως του αίματος Ζαχαρίου ιού Βαραχίου, τον οποίον εφωνεύσατε μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου. Αληθώς σας λέγω, πάντα ταύτα θέλω συνελθεί επί την γενεάν ταύτην». Και αυτό το είπε ο Χριστός το 32, το 33, το 30 μετά Χριστό, και μέσα σε 40 χρόνια, σε 37 χρόνια, έγινε η καταστροφή της Ιερουσαλήμ, την οποία προφήτευσε, και το σημείο που έδωσε ότι θα περικυκλωθεί υπό των εχθρών, από στρατό. Και όσοι πίστεψαν σώθηκαν. Τους έδωσε ο Θεός την ευκαιρία να σωθούν. Τώρα τα ίδια λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, όπως διαβάζαμε στη σελίδα 872 στο ΚΔ κεφάλαιο και στο 16 εδάφιο, 24 κεφάλαιο και 16 εδάφιο: «Τότε οι εν τη Ιουδαία ας φεύγουσιν επί τα όρη, ως της ευρεθεί επί του δώματος ας μην καταβίδει αναλάβει τι εκτσικίας αυτού, και ως της ευρεθεί εν το αγρό ας μην επιστρέψει ο πίσω ότι αναλάβει τα ημάτια αυτού. Η φυγή η μεγάλη του λαού Ισραήλ. Και όποιος προλάβει και φύγει μπορεί και να σωθεί, θα είναι διωκόμενος». Και λέω μπορεί και να σωθεί, γιατί στην Αποκάλυψη λέει ότι ο Θεός έχει προετοιμάσει τόπο για τη γυναίκα, για το λαό Ισραήλ, για να κρυφτεί. Δηλαδή τους έχει δώσει ένα καταφύγιο στο λαό Ισραήλ ο Θεός, για να μπορέσει να κρυφτεί από την οργή του Αντίχριστου. Συνεχίζω στο 19 εδάφιο: «Ουέ δε εις τα συγκυμονούσας και τα στυλαζούσας εν εκείνες τες ημέρες προσεύχεστε δια να μην γίνει η φυγή ημών εν χειμώνη μηδέν Σαββάτο». Η προσευχή σας να είναι αυτό να συμβεί όχι χειμώνα. Βλέπετε αδελφοί αγαπητοί, που δεν ξέρει και ο Χριστός πότε θα γίνει. Είναι θαυμαστό. Η χρόνη και η καιρή είναι αποκλειστικά στα χέρια του Θεού. Αλλά τους δίνει τη δυνατότητα να διευκολύνει, να ελαφρύνει τον πόνο τους. Να προσεύχεστε όσοι πιστέψετε να μην γίνει η φυγή σας χειμώνα, ούτε εν Σαββάτο που δεν μπορεί που απαγορεύεται από τον νόμο του Μωυσή να περπατήσει ο λαός Ισραήλ περισσότερο από 5 χιλιόμετρα, αν θυμάμαι καλά, ή κάτι τέτοιο. «Διότι τότε θέλει είστε θλίψεις μεγάλη, οποία δεν έγινε να απαρχείς κόσμο έως του νυν, ουδέ θέλει γίνει». Και εδώ το εξηγεί: «Και αν δε συνετέμνοντο ημέρε εκείνε, δεν ήθελε σωθεί ουδε μία σάρξ. Δια τους εκλεκτούς όμως, θέλουσι συντμηθεί ημέρε εκείνε». Καμία σάρξ δεν θα σωζότανε. Αλλά ο Θεός μίκρινε την τελευταία εβδομάδα, και μάλιστα την έκανε 2.300, όπως μας εξηγεί σε άλλο κεφάλαιο ο Θεός στο βιβλίο του Δανιήλ, που θα το δούμε ίσως την επόμενη εβδομάδα, 2.000, που σημαίνει περίπου 6,5 χρόνια. Συνέτεμνε τις ημέρες για να μπορέσει
ο λαός Ισραήλ να επιβιώσει και να λάβουν μέρος όχι πια στην αρπαγή της Εκκλησίας που ισχύει μόνο για την ύμφη και μόνο για την Εκκλησία, δηλαδή αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτον κύστερον ημείς όσοι απομένομεν εις απάντησιν του Κυρίου στον αέρα θα αρπαχθούμε, αλλά τώρα στην επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους στο τέλος, στη συντέλεια του αιώνος. Θα στείλει τους αγγέλους να παραλάβει πάλι τους αποθανόντας, όχι εν Χριστώ, αλλά τους αποθανόντας εν Κυρίω πρώτον, και ύστερα θα αναστήσει με την επισύναξη των αγγέλων και όσους απομένουν. Κάτι που θέλω να δούμε, αδελφοί αγαπητοί, προχωρώντας, είναι στο 29 εδάφιο, όταν πια θα φτάσει το τέλος, η Δευτέρα Παρουσία, το τέλος της εφταετίας. Ευθύς δε μετά τη θλίψη των ημερών εκείνων, ο ήλιος θέλει σκοτιστεί και η σελήνη δεν θέλει δώσει το φέγγος αυτής και οι αστέρες θέλουν πέσει από του ουρανού και οι δυνάμεις του ουρανού θέλουν συσταλλευτεί. Είναι μια περιγραφή θαυμαστή των ημερών πριν από τη Δευτέρα Παρουσία. Δεν είναι όπως πριν από την αρπαγή της Εκκλησίας που οι άνθρωποι θα είναι τρώγοντες, πίνοντες, οικοδομούντες, φυτεύοντες, νυμφεύοντες, νυμφευόμενοι σε μια ευημερία σχετική και εν πάση περιπτώσει αμεριμνησία. Γι' αυτό και λέει ο Ιησούς Χριστός ότι καθήν ώραν δεν στοχάζεστε έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Εδώ είναι όλα έτοιμα, τα πάντα περιγεγραμμένα. Και είναι τέτοια, θα είναι τέτοια τα σημεία που πια δεν θα μπορούν να αμφισβητήσουν ότι είναι η Δευτέρα Παρουσία. Ο ήλιος θα σκοτιστεί. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό. Ο ήλιος θα σκοτιστεί. Η σελήνη δεν θα δώσει το φέγγος αυτής. Οι αστέρες θα πέφτουν από τον ουρανό. Τι θα γίνεται? Πω. Και οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευθούν. Περιγραφή τρομακτική, δεν είναι τρομακτική, αδελφοί? Τρομακτική περιγραφή. Και αμέσως και τότε θέλει φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό. Τότε θα φανεί, δεν είναι πια η Δευτέρα, δεν είναι αμέσως η Δευτέρα Παρουσία, θα φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου στον ουρανό, θα το δουν όλοι και πολλοί ρωτάνε ποιο θα είναι το σημείο του Υιού του ανθρώπου. Η απάντηση είναι δεν ξέρουμε. Εκτός και είναι ακριβώς έτσι πως το περιγράφει. Το σημείο του Υιού του ανθρώπου. Δηλαδή όχι ένα σημείο, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του ανθρώπου. Να φαίνεται σαν Υιός του ανθρώπου στον ουρανό. Δεν μπορούμε να πούμε βέβαια πολλά πράγματα γι' αυτό. Υποθέτουμε, εάν μάλιστα υποθέτουμε σωστά παίρνοντας ακριβώς και κατά γράμμα όπως το περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Και θέλουν συνειδεί, και τότε θέλουν συθρηνήσει πάση εφηλέ της γης και θέλουν συνειδεί των ιών του ανθρώπου ερχόμενων επί των εφελών του ουρανού με τα δυνάμεως και δόξης πολλής. Και θα δουν τον ιόν πάσο φθαλμός. Θα δουν τον ιόν του ανθρώπου να κατεβαίνει με τα δυνάμεως και δόξης πολλής. Καταλαβαίνετε πως θα είναι, αδελφοί? Τρομακτικά τα φαινόμενα αυτά. Οι άνθρωποι λέει θα λένε πέστε ουρανοί να μας πλακώσετε. Βουνά να μας πλακώσετε, να κρυφτούμε. Πετάνε λέει στα σκουπίδια τα χρυσάφια τους και τα σήμια τους μαζεύανε και τους θησαυρούς τους. Και τότε θα αποστείλει τους αγγέλους αυτού με τα σάλπιγγος φωνής μεγάλης πάλι και θα συνάξει τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων από άκρων ουρανών έως άκρων αυτών. Είναι η επισύναξη πια όχι μόνο του λαού Ισραήλ, των πιστών, του υπολείπου από το λαό Ισραήλ, αλλά και του όχλου του μεγάλου από κάθε φυλή, έθνος και λαό που δεν θα πιστέψουν, θα πιστούν και ότι αυτός είναι ο Αντίχριστος και δεν θα προσκυνήσουν την εικόνα του και δεν θα βάλουν και το χάραγμα στο δεξί χέρι στο μέτωπο, και εδώ φαίνεται ότι το χάραγμα δεν μπορεί να μπει με το ζόρι. Πρέπει να το αποδεχθείς. Δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε αυτά, δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε αυτά, αλλά τα πιστεύουμε. Δεν μπορεί ούτε να σε πλανείς και να στο βάλει νοκιμάσαι το χάραγμα, ούτε να σε δέσει και να στο βάλει. Πρέπει οπωσδήποτε να συμμετέχει η θέλησή σου, όπως ακριβώς πρέπει να συμμετέχει η θέλησή σου όταν προσκυνήσεις. Γιατί με το ζόρι δεν μπορείς να προσκυνήσεις και να σε βάλουν να γονατίσεις κάτω δεν προσκυνάς εσύ. Η προσκύνηση γίνεται μόνο επειδή το θέλει ο άνθρωπος ή όταν το θέλει ο άνθρωπος.
Βέβαια, η πίεση που θα καταβάλει, θα επιβάλλει ο Αντίχριστος θα είναι τρομακτική. Δεν θα μπορείς να φας, ούτε να αγοράσεις, ούτε να πουλήσεις. Τίποτα δεν μπορείς να βρεις. Και αυτά κάποτε μας φαινόντουσαν και στους παλιούς μας αδελφούς απίστευτα, πώς δεν θα μπορεί να αγοράσει και να πουλήσει. Τώρα όμως με τις κάρτες, τώρα όμως με το PIN, όλοι πληρωνόμαστε από την τράπεζα. Τώρα τα πράγματα αρχίζουν και φαίνονται πιο φανερά. Ότι αν δεν έχεις κάποια προϋπόθεση, ούτε κατάθεση θα μπορείς να κάνεις την τράπεζα, ούτε ανάληψη, άρα ούτε να αγοράσεις, ούτε να πουλήσεις. Και τώρα όλοι οι αγοράνες ζουν και πουλάνε με το πλαστικό χρήμα, με τις κάρτες. Ποιος τολμάει να έχει λεφτά μαζί του απάνω του? Και μάλιστα στην Αμερική, πάνω από λίγα δολάρια δεν κρατάει κανείς απάνω του. Τρέμουνε, φοβόνται. Φοβόνται τους ληστές και έπειτα γιατί να έχουν αφού έχουν τις κάρτες. Βέβαια και οι κάρτες δεν είναι ασφαλείς, γιατί αν σου την πάρουν και σου εκβιάσουν και πεις το PIN, πάλι το χρησιμοποιούν για κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να ενημερώσεις. Ασφαλής ήταν η κάρτα όταν θα έχει το PIN, τον αριθμό αυτό στο δεξί χέρι, στο μέτωπο. Και προς τα εκεί πάει η κατάσταση, αδερφοί. Πόσο όμως μας φαίνονται τώρα πραγματικά? Κάποτε φανόντουσαν παραμύθια. Όταν μπήκα στην εκκλησία εγώ πριν 20 χρόνια, δεν υπήρχε η κάρτα, δεν υπήρχε το PIN, δεν υπήρχαν οι ταμιακές μηχανές, αυτές τις τράπεζες, οι αυτόματες ταμιακές μηχανές. Και θυμάμαι το 83 το καλοκαίρι που είχα πάει στην Αγγλία για σεμινάρια και αγγλικά, είχε έρθει ένας διευθυντής από την Bundesbank, Γερμανός, και μας εξήγησε, και μας το έλεγε τότε Eurocard, μας εξήγησε τη λειτουργία της κάρτας και του PIN. Και εγώ είχα πιστέψει το Μάρτιο του 83. Και αυτά που είχα διαβάσει, γιατί ξεκίνησα εγώ όταν πίστεψα και διάβαζα την Αποκάλυψη. Έτσι με είχε ελκύσει ο Θεός. Και όσα είχα διαβάσει και άκουγα και κασέτες, και όσα είχα διαβάσει και είχα ακούσει κασέτες, μας τα έλεγε αυτός ο άνθρωπος, ο διευθυντής της Bundesbank. Και ενώ είχα πέσει και είχα αρχίσει ξανά να καπνίζω, τα βλέπα και είχα μείνει έκπληκτος. Και λέω, κοίταξε αυτά που γράφει. Τώρα μας φαίνονται πολύ απλά. Τότε ήταν έκπληξη το 666. Τι είναι το 666? Ποιος να μας εξηγούσε τότε τι ήταν το 666? Μετά το 85 δειλά-δειλά άρχισε να εμφανίζεται το χάραγμα με τα τρία εξάρια στην άκρη και στη μέση. Και όταν το είδαμε και το βλέπαμε, πάλι μείναν έκπληκτοι. Τώρα όμως όλα αυτά μας φαίνονται απολύτως φυσιολογικά. Ήδη υπάρχουν τα τσιπάκια που τα βάζουν στους ανθρώπους. Θα βάζουν πρώτα στα ζώα να ξέρουν που βρίσκονται για να μην τους ληστέψουν. Μάλιστα κέρδισε, λέει κάποιος, διάβαζα στην εφημερίδα, ένα αστρονομικό ποσό στο λαχείο το ευρωπαϊκό, και πριν του δώσουν τα λεφτά του βάλανε ένα τσιπάκι, λέει, στο σώμα του για να μην τον απαγάγουν, να ξέρουν πάντοτε που βρίσκεται. Φοβερό δεν είναι? Του βάλανε, λέει, πρώτα θα σου βάλουμε, λέει, το τσιπάκι να ξέρουμε που είσαι για να μην σε σκοτώσουν και για να μην σε απαγάγουν και όποτε θέλουμε να σε βρίσκουμε, και μετά θα σου δώσουμε τα λεφτά. Και αυτός από το φόβο του το έβαλε. Είδατε πόσο εύκολα το έβαλε? Θα μου πείτε δεν ήξερε, μα και οι άλλοι δεν θα ξέρουν. Εμείς ξέρουμε γιατί μας το αποκαλύπτει ο Θεός. Εδώ ακούω παπάδες και δεσποτάδες και λοιπούς και λέει δεν υπάρχει το 666, αχλαμάρες είναι όλα αυτά. Μην ακούτε, λέει, δεν υπάρχει, αυτά είναι φαντασίες. Το έχω ακούσει με τα αυτιά μου στην τηλεόραση. Φαντασίες, λέει, είναι. Και λέω πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος τώρα που υποτίθεται ότι έχει στα χέρια το Ευαγγέλιο να λέει ότι είναι σαχλαμάρες και φαντασίες? Το χάραγμα το οποίο το λέει η Αγία Γραφή, η Αποκάλυψη, λέει, η Αποκάλυψη, λέει, γράφτηκε πολύ αργότερα. Είναι ψευδεπίγραφο βιβλίο. Ακούτε? Απίστευτα πράγματα. Πώς πλανάει ο διάβολος. Πώς τους πλανάει. Αλλά όμως εμείς δεν θα χρειαστεί να τα δούμε αυτά. Εμείς τα πιστεύουμε. Και επειδή τα πιστεύουμε, θα βρούμε χάρη από το Θεό να τα αποφύγουμε κιόλας. Τα γλιτώσουμε όλα αυτά. Τελειώνοντας, θέλω να διαβάσω μόνο ένα εδάφιο. Από δε της οικής μάθετε την παραβολή, όταν ο κλάδος αυτής γίνει ήδη απαλός και εκβλαστάνει τα φύλλα, γνωρίζετε ότι πλησιάζει το θέρος. Όταν και εσείς, ούτω και εσείς, όταν είδετε πάντα ταύτα, εξεύρετε ότι πλησίον είναι επί τα στήρας, αληθώς σας λέγω, δε θέλει παρέλθει η γενεά αυτή όσου γίνωση πάντα ταύτα. Θυμάστε τι διαβάσαμε πριν από λίγο, πάλι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κάτι που είναι σημαντικό. Διαβάσαμε, αληθώς σας λέγω, για την καταστροφή την πρώτη της Ιερουσαλήμ, αληθώς σας λέγω, πάντα ταύτα θέλουν συνελθεί επί τη γενεάν ταύτην.
μέσα σε αυτή τη γενναία. Τώρα στο τέλος όμως η μακροθυμία του Θεού δεν λέει μέσα σε αυτή τη γενναία, αλλά λέει στο τέλος δεν θα παρέλθει η γενναία αυτή έως σου γίνωση πάντα ταύτα. Θα εξαντλήσει και το τελευταίο δευτερόλεπτο της μακροθυμίας του και του χρόνου ο Θεός. Γι' αυτό ποτέ, αδερφοί, μη λέμε βραδύνει να έρθει ο Κύριος. Ακόμη δεν ήρθε. Ευχαριστούμε το Θεό που δεν ήρθε ακόμη. Αν και η Εκκλησία φωνάζει ελθέ, όμως από την άλλη μεριά λέμε δόξα να έχει το όνομα του Θεού. Γιατί αν είχε έρθει πριν 21 χρόνια, εγώ δεν θα ήμουν σήμερα εδώ. Και ίσως αν δεν είχε έρθει πριν από 2 μήνες, κάποιος από εμάς να μην ήταν σήμερα εδώ και το όνομά του γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Βλέπετε ότι μακροθυμεί, τραβάει τα όρια τα χρονικά ο Θεός μέχρι να σωθούν όλοι οι άνθρωποι που θα επικαλεστούν το όνομα του Χριστού. Αλληλούια. Αδελφοί, ο Λόγος του Θεού σε όλα λέει τα πράγματα είδα όρια. Υπάρχουν όρια. Ο Λόγος του Θεού λέει είναι πλατής σφόδρα. Είναι εκπληκτικός ο Λόγος του Θεού. Κάθε φορά που τον ακούμε, κάθε φορά που τον διαβάζουμε, δοξάζουμε το Θεό για αυτά τα οποία μας λέει, μας αποκαλύπτει. Θα μου πείτε, τόσο σοβαρό είναι? Βέβαια δεν είναι σοβαρό να ξέρουμε την ιστορία της ανθρωπότητος και ιδιαίτερα το μέλλον και μάλιστα από το Θεό που δεν ψεύδεται. Πόσοι άνθρωποι δεν τρέχουν σε αστρολόγους, σε μάγους? Τώρα οι αστρολόγοι έχουν γίνει πολύ της μόδας. Πολύ της μόδας. Είναι στην τηλεόραση, λέει, τηλέφωνα ειδικά για αστρολόγους. Από τον πιο φτωχό μέχρι τον πιο πλούσιο. Ο πιο φτωχός δίνει κανένα γιούρο ή δύο, ευρώ ή δύο, για να πάρει τηλέφωνο και να του πει την τύχη του. Και ο πλούσιος έχει τον προσωπικό του, που δίνει εκατομμύρια, για να του πει το μέλλον του και την τύχη του. Και τους λέει και ψέματα ο διάβολος και τους κοροϊδεύει. Πόσο, αδελφοί, μακάρι είμαστε εμείς που τα μέλλοντα μας τα λέει ο Χριστός, είναι αλήθεια, αλλά δεν μας τα λέει μόνο. Έρχεται μέσα στη ζωή μας, μέσα στην καρδιά μας και μας φανερώνει την αγάπη Του, τα σπλάχνα Του, το έλεος Του και μας σώζει κιόλας. Μακάρι είμαστε. Και έτσι που σας κοιτάω, σαν ένα μικρό πίμνιον είμαστε, αλλά όμως έχουμε πειμένα. Και μάλιστα έχουμε τον καλό τον ποιμένα, τον Ιησού Χριστό τον Κύριο. Ευγνώμονες να είμαστε, αδερφοί. Μην αφήσουμε τις δυσκολίες, τις ελάχιστες της ζωής αυτής να μας κρύψουν και να μας χαλάσουν την ευγνωμοσύνη και την ευχαριστία που πρέπει να έχουμε στο Θεό για όλα αυτά τα μεγαλεία που μας αποκαλύπτει και κάνει στη ζωή μας. Πάντοτε ευχαριστώ να λέμε στον Κύριο. Με την μεγάλη αυτή βεβαιότητα ότι έχουμε μια ελπίδα ότι σε λίγο φεύγουμε. Τι είναι αυτό που σου λείπει, αδερφέ? Τι είναι αυτό που σε ταλαιπωρεί, που σε βασανίζει? Σκέψου ότι αυτό και με αυτό ο Θεός εργάζεται αιώνιον βάρος δόξης για σένα. Αδελφοί, σε λίγο φεύγουμε. Η γενναία τελειώνει. Να ψευστεί ο Θεός δεν δύναται. Να αρνηθεί τον εαυτό του δεν μπορεί. Όλα τα σημεία έχουν γίνει. Υπομονή να έχουμε, αδελφοί, αλλά και μακροθυμία. Και μακροθυμία να σωθούν όσο δυνατόν περισσότεροι και να προσευχόμαστε. Αλλά ιδιαιτέρως να προσέχουμε τον αγιασμό μας και την καθαρότητά μας, μήπως εις άλλους κηρύξουμε και εμείς βρεθούμε αδόκιμοι. Ο Θεός να μας φυλάει. Αμήν.